Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog σήμερα, το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μας, για κάντε. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το και με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn κλπ. Για να μεγαλώσει το κανάλι μας, να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε. Έχουμε πιάσει το τελευταίο χρόνο έτσι ζεστά το ζήτημα του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης και της δυναμικής στο σχέσιο με βάση αυτή την οπτική. Ένα εξαιρετικό ερώτημα που έχω δεχθεί πρόσφατα είναι για τις προβολές που κάνουν οι ναρκισσοί, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και πώς τις εντοπίζουμε και πώς προσπαθούμε να προστατευτούμε από αυτές. Υπενθυμίζω πως όταν μιλάμε για ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει στη ζωή τους να λειτουργούν εγωκεντρικά. Άνθρωποι οι οποίοι ορμόμενοι από μια επίσης τραυματική εμπειρία, με παρόμοιο τρόπο που οι συνεξαρτώμενοι ορμώνται, ξεκινούν από μια τραυματική παιδική ηλικία, πορεύονται στη ζωή τους με συναισθηματική, ψυχική και πνευματική τεμπελιά. Δηλαδή αρνούνται επίμονα να διαχειριστούν τους εσωτερικούς τους δαίμονες, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τα δικά τους ζητήματα, αποφεύγουν να διαχειρίζονται τα τραύματά τους, βγάζουν προς τα έξω μια εικόνα, είτε είναι μεγαλομανής νάρκισσοι, είτε είναι ευαίσθητη νάρκισσοι, μια εικόνα ανθρώπου ο οποίος ξέρει τι του γίνεται και είναι πολύ σίγουρος για τις απόψεις του. Στην πραγματικότητα όμως μέσα τους επικρατεί το χάος. Γιατί όταν έχεις ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα, ένα σωρό αρνητικές εμπειρίες, τραυματικές εμπειρίες μέσα σου, τα οποία τα άποθεις στο υποσυνείδητό σου, η απόθεση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας του εγώ. Έχουμε μιλήσει ξανά για τους μηχανισμούς άμυνας. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι τρόποι που χρησιμοποιεί το μυαλό μας προκειμένου να αποφύγουμε τον πόνο, οι οποίοι είναι χρήσιμοι την ώρα που συμβαίνει το τραυματικό γεγονός. Εάν όμως τους υιοθετήσουμε σαν τρόπο ζωής, είναι συμβιβαστικοί, συμβιβάζουν την ποιότητα της ζωής μας και στην περίπτωση των ναρκισσών και την ποιότητα της ζωής των γύρω τους. Λοιπόν, η αποφυγή του πόνου, η αποφυγή οποιασδήποτε πνευματικής εργασίας η οποία απαιτεί κόπο και πόνο, η απόθεση, η αποθώ σημαίνει ότι βγάζω από το συνειδητό μου επίπεδο, βγάζω από τη σκέψη μου τα πράγματα που με ενοχλούν, τα άποθω, τα σπρώχνω προς τα κάτω, τα σπρώχνω βαθιά στο υποσυνειδητό μου. Έχουμε μιλήσει ξανά για αυτή τη δομική απεικόνηση του μυαλού, που είναι το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Προσομοιάζεται με ένα παγόβουνο, που η μύτη του παγόβουνου είναι αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια και είναι ένα τριγωνάκι που είναι πολύ πιο μικρό κυρίως μέρος του παγόβουνου που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Η μύτη του παγόβουνου είναι το συνειδητό μέρος, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι σκεφτόμαστε, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι πράττουμε. Και στο υποσυνείδητο είναι όλα εκείνα τα οποία δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε και τα έχουμε σπρώξει, τα έχουμε αποθήσει προς τα κάτω. Λοιπόν, οι νάρκισσοι έχουν πολλά αποθυμένα. Έχουμε κάνει και άλλα βίντεο στο παρελθόν για να εξηγήσουμε το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της απόθυσης και τι σημαίνει αποθυμένα στο γλωσσάρι της ψυχολογίας. Και αυτή τη στιγμή σας έχω δώσει έτσι μια σύντομη περιγραφή του τι σημαίνει απόθυση και αποθυμένα. Λοιπόν, οι νάρκισσοι έχουν πολλά ζητήματα μέσα τους. Ενώ μπορεί να παρουσιάζονται ως πολύ δυνατοί και πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και πολύ μαχητικοί, να κάνουν συνεχώς τους άλλους παρατηρήσεις, επικρίσεις, νέγκινγκ,
να σου λένε συνέχεια πώς ζεις έτσι τη ζωή σου, δεν είναι σωστό το ένα που έκανες, δεν είναι σωστό το άλλο που έκανες, αυτό που έκανες ήταν λάθος, δεν έπρεπε να πεις το ένα, δεν έπρεπε να κάνεις το άλλο, παρατηρήσεις, επικρίσεις, υποτιμήσεις, nagging, gaslighting, όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, name it, τα χρησιμοποιούν οι νάρκισσοι στις διεπαφές τους με τους άλλους ανθρώπους. Και ενώ θα πει κάποιος, σκέφτεται κάποιος, πιστεύει κάποιος, νιώθει κάποιος ότι εάν ένας άνθρωπος έχει τόση πολύ σιγουριά για τη δική του κρίση, τόση ώστε να προσπαθεί να την επιβάλλει στους άλλους με τρόπους έτσι βίαιους ψυχικά, είπαμε τον ντρόπιασμα, το nagging, έχουμε κάνει πολλά βίντεο για το nagging στο κανάλι πρόσφατα. Nagging που το έχουμε ονομάσει και προσβλημένο, να σου λένε μια καλή κουβέντα, είσαι πάρα πολύ καλή, αλλά πρόσεξε το ένα, πρόσεξε το άλλο, και να σου ρίχνουν τη χολή μετά το αλλά. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται στα θύματα των νάρκισσων ότι είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και έχουν μια καλή εικόνα για τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα μέσα τους έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορεί να φαίνονται προς τα έξω ότι έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό θυμάστε, έχουμε κάνει το διαχωρισμό μεταξύ αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και έχουμε πει ότι αυτοεκτίμηση είναι η γενικότερη καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και η γενικότερη καλή σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, ενώ αυτοπεποίθηση είναι η πεποίθηση ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να έχει ψηλή αυτοπεποίθηση, για παράδειγμα, στο ότι είναι ο ξερόλας που θα βάλει όλους στη θέση τους και θα πει σε όλους πώς να κάνουν τη δουλειά τους, για παράδειγμα. Λοιπόν, έχουν εξαιρετικά, δραματικά χαμηλή αυτοεκτίμηση ή νάρκισσοι. Έχουν μια αφόρητη εσωτερική μιζέρια. Και όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια, μπορεί να βγουν στην επιφάνεια, εάν δεχθούν αυτό που λέμε ναρκισσιστικό πλήγμα, δηλαδή αν κάποιος τους καθυλώσει, τότε όταν δεις τους ναρκισσούς κάτω, στη περίπτωση της σπάνια που παθαίνει ένας ναρκισσός κατάθλιψη, τότε θα το δεις σαν ένα πολύ μίζερο πλασματάκι, χωρίς καμία χάρη. Δηλαδή τα ναρκισσίδια όπως τα έχουν αναφερθεί σε αυτά, έχω αναφερθεί στον όρο ναρκισσίδιο εδώ στο κανάλι. Η νάρκισση στην ουσία πρόκειται για φοβισμένα ανθρωπάκια. Όταν αναφερόμαστε στο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αναφερόμαστε σε ανθρωπάκια φοβισμένα, τρομαγμένα, με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, γεμάτα συμπλέγματα κατωτερότητας, γεμάτα αρνητικότητα, γεμάτα φθόνο για τους άλλους, οι οποίοι παρουσιάζουν μία εικόνα διαφορετική από αυτή που έχουν μέσα τους και προβάλλουν αυτά τους τα αποθυμένα πάνω στα θύματα τους. Προβολή. Η προβολή είναι ένας συναισθηματικός μηχανισμός άμυνας. Η προβολή είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς, ότι αυτό που συμβαίνει μέσα μου το βλέπω να συμβαίνει στον άλλο. Και αν αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι ασκήμια, βλέπω ασκήμια πάνω στον άλλο. Αν αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι κομπλεξιλίκη, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της αργό, θα προβάλλω πάνω στον άλλο το κομπλεξιλίκι μου, θα τον κάνω να νιώσει αυτός μειονεκτικά, να νιώσει αυτός κομπλεξικά. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, στην οποία εάν το θύμα του ναρκισσού, που μπορεί να είναι ένας συνεργάτης, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας ερωτικός σύντροφος, μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι ένας συγγενής, οποιοδήποτε είδους, το θύμα του ναρκισσού, που όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι ένα πρόσωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα πρόσωπο που έχει ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, με μεγάλη ευκολία θα αποδεχθεί την εικόνα την αρνητική που του προβάλλει ο νάρκισσος
λόγω της χαμηλής του αυτοεκτίμησης και λόγω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας ή συνεξαρτώμενοι νιώθουν ότι δεν μπορούν μόνοι τους να αντέξουν τη ζωή τους και ότι χρειάζεται να συνδέονται με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος θα τους δίνει υπόσταση. Άρα αν εγώ είμαι ένα πρόσωπο μετάσης συνεξάρτησης και έχω μπει σε μία σχέση με έναν νάρκισσο, όταν συνεξαρτώμαι με τον νάρκισσο, με μεγάλη προθυμία παίρνω όλες του τις προβολές. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός νιώθει μειονεκτικά για την εμφάνισή του, μου συμπεριφέρεται εμένα με τέτοιο τρόπο, μου κάνει τέτοια σχόλια, με βλέπει με τέτοιο ύφος, μου κάνει nagging, ώστε καταλήγω να νιώθω εγώ μειονεκτικά για την εμφάνισή μου. Σας το έχω αναφέρει ότι μου έχει τύχει στο παρελθόν αυτό το εξής φοβερό, για να δείτε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας νάρκισσος. Είχα κάποτε μία σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν με είχε πλησιάσει να με φλερτάρει για να δημιουργήσουμε τη σχέση, μου είχε πει ότι του αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαι παχουλή. Και εγώ, εδώ και αρκετά χρόνια, έχω αποδεχθεί το σωματικό μου βάρος, το σωματικό μου όγκο και νιώθω καλά είτε στα 70 κιλά, είτε στα 75, είτε στα 80, είτε στα 85, είτε στα 95. Στα 100 δεν νιώθω καλά και κάνω μια προσπάθεια και κατεβαίνω στα 95. Είμαι εντάξει με τα κιλά μου. Χωρίς να σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο λέω σε εσάς να μην προσέχετε τη διατροφή σας και την υγεία σας και να τρώτε ασύστολα και μη υγιεινά. Τρώω πολύ υγιεινά. Και έχουμε κάνει και κάποια βίντεο παλιότερα εδώ στο κανάλι για τη διατροφή του διαβητικού. Αγράψετε διατροφή διαβήτης Θέκλα στο search του YouTube. Θα σας βγάλει αυτά τα βίντεο, τα βίντεο στα οποία μιλάω για τη διατροφή που κάνω από τον καιρό που έχω διαγνωστεί με διαβήτη. Όπως και να έχει. Εγώ ήμουν μια χαρά με την εμφάνισή μου. Έρχεται και μου το λέει αυτό, παρόλο που είσαι παχουλή, είσαι πολύ ωραία κοπέλα και είσαι τυχερή γιατί έχεις πέσει πάνω σε άνδρα που του αρέσουν οι παχουλές. Και στην πορεία της σχέσης άρχισε να μου λέει ότι δεν είμαι αρκετά παχουλή για τα γούστα του. Άρχισε να σχολιάζει στο δρόμο κοπέλες οι οποίες ήταν πιο παχουλές από μένα και έλεγε πω πω τι ωραία αυτή η κοπέλα που μπορεί εγώ τότε να ήμουν, ξέρω εγώ, 85 κιλά και η κοπέλα αυτή να ήταν 100. Πω 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 τι ωραία αυτή, αλλά δεν μπορώ να σου πω εσένα να παχύνεις γιατί είσαι μεγάλη σε ηλικία και θα πάθεις τίποτα να πεθάνεις. Δηλαδή προσπαθούσε να με κάνει να νιώθω άσχημα ότι δεν είμαι αρκετά παχουλή. Δηλαδή ακόμη και σε αυτό τον τομέα που μπορεί να πει κάποιος ότι έχω κάνει μια υπέρβαση και παρόλο που η pop κουλτούρα υποστηρίζει ότι μια γυναίκα που είναι στα δικά μου κιλά, είμαι 95 κιλά τώρα αυτή την περίοδο, τότε ήμουν 85, 90, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχω αποδεχθεί το βάρος μου και δεν είναι για πάρτι του που πάει. 10 κιλά. Είναι επειδή σταμάτησα να αθλούν μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, σου λέει, αυτή δεν έχει ζήτημα με το γεγονός ότι είναι παχιά. Ας της δημιουργήσω ζήτημα ότι δεν είναι αρκετά παχιά. Λοιπόν, είναι φοβερό και φυσικά δεν πρέπει εδώ να παραδεχτώ ότι ως συνεξαρτώμενη είχα φτάσει να νιώθω μειονεκτικά ότι δεν ήμουν αρκετά παχιά. Να. Αρχίσει να νιώθω μειονεκτικά. Και με ενοχλούσε ότι ακολουθούσε στο Instagram κοπέλες πολύ παχουλές και ότι έβαζε καρδούλες σε κοπέλες, ξέρω εγώ, 20-30 κιλά πιο βαριές από μένα, οι οποίες έβαζα φωτογραφίες με σόρφα κλπ. Και αντί να του πω επιτόπου στο καλό, άνθρωπέ μου, δεν είσαι προβληματικός, τι είναι αυτές οι βλακίες και τι είναι αυτή η ασέβεια που δείχνεις προς το πρόσωπό μου, καθόμουν και στενοχωριόμουν. Συνεξάρτηση. Εδώ, πρόβλημα. Λοιπόν, ο νάρκισσος προβάλλει πάνω του τα κομπλεξιλίκια μας. Για παράδειγμα, αν έχει θέμα με τη μόρφωση του και αν νιώθει ότι δεν έχει μορφωθεί αρκετά και δεν έχει κάνει ό,τι σπουδές που θα ήθελε να κάνει, θα μειώνει τις δικές μας σπουδές, θα μειώνει το πανεπιστήμιο από το οποίο έχουμε αποφοιτήσει, αν έχουμε αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο. Αν δεν έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο, θα λέει σχόλια μπροστά μας ότι η τάδε γκόμενα που είχα παλιά, που είχε πάει στο πανεπιστήμιο, είχε περισσότερο μυαλό από σένα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τον ίδιο,
ό,τι νιώθει ο ίδιος ο νάρκισσος, που ξαναλέω, όπως έχω πει και σε πολλά βίντεο, ο νάρκισσος και ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας μπορεί να έχει μια γυναίκα. Και μια γυναίκα δεν είναι απαραίτητα οι άνδρες μόνο που είναι νάρκισσοι, είναι περισσότεροι. Παρατηρείται ένας μεγαλύτερος αριθμός διάγνωσης ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας σε άνδρες παρά σε γυναίκες. Όμως εδώ μιλάμε για τον ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, δεν μιλάμε για τη διάγνωση αυτή καθ' αυτή. Μπορεί και μια γυναίκα να έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Και γνωρίζω αρκετές γυναίκες που έχω. Δυστυχώς. Γιατί για να το γνωρίζω όπως έχουν, σημαίνει ότι έχω πέσει θύμα τους και μετά ξύπνησα. Λοιπόν. Οτιδήποτε άσχημο νιώθει για τον εαυτό του θα το προβάλλει πάνω μας. Οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα δεν θέλει να βιώσει θα μας καταστήσει να το βιώσουμε εμείς μέσω της προβολής. Μιλούσα προχθές με μια γυναίκα η οποία είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ ιδιαίτερος, με την καλή έννοια. Ένα πλάσμα, ρε παιδί μου, που όταν το γνωρίζεις και αυτό που νιώθεις είναι ότι τι όμορφη ψυχή, τι ευγενική ψυχή, τι καλλιεργημένο πλάσμα κλπ. Η οποία γυναίκα αυτή είχε θέμα με συνεξάρτηση, εννοείται, και έζησε κάποια χρόνια της ζωής της με έναν άρκισο. Μέχρι που ο άρκισος τη χώρισε στα ξαφνικά, πριν κάνα χρόνο. Και μου λέει, υπάρχουν, μου λέει, κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα μου που τον θυμάμαι. Της λέω, τι θυμάσαι κόρη μου, θυμάσαι τα καλά του, θυμάσαι τις καλές του στιγμές, τι θυμάσαι. Μου λέει, της έχω πει, είναι φίλη μου, της έχω πει να κάνεις ένα trailer, να κάνεις ένα βιντεάκι με όλες τις αρνητικές στιγμές που έχεις βιώσει με τον τύπο αυτό και να το παίζεις αυτό το τρέλ στο μυαλό σου κάθε φορά που σου έρχεται μία νοσταλγία, ότι και καλά έχω χάσει ένα σπουδαίο άντρα, να το παίζεις μέσα στο μυαλό σου, να σου περνάει. Τι αρνητικό έχεις να θυμάσαι? Μου λέει, θυμάμαι το αίσθημα ασφάλειας που είχα μαζί του. Και της λέω, είναι ψευδέσθηση ασφάλειας που ένιωθες μαζί του. Και επειδή είναι φίλοι μου, μπορώ να γνωρίζω πώς ήταν η σχέση τους και πώς ήταν ο ένας και πώς ήταν ο άλλος. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, παρουσιάζεται ως πολύ σπουδαίος και τρανός και πολύ επιτυχημένος στο χώρο των επιχειρήσεων όπου κινείται. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα ανθρωπάκι με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος παρουσιάζει μια εικόνα στους οικείους του, ξέρω εγώ, στη γυναίκα του, στην πρώην γυναίκα του, παρουσιάζει σε εμάς όλους την παρέα, ξέρω εγώ, ότι ήταν πολύ επιτυχημένος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως στην πραγματικότητα, στη δουλειά του, είχε καταφέρει να μπει σε μια θέση που δεν του άξιζε εκείνη η θέση, αλλά το είχε καταφέρει χρησιμοποιώντας αθέμητα μέσα. Δηλαδή είχε μπάρμπα στην κορώνη και πήρε τη δουλειά που πήρε. Και οι φυστάμενοι του είχαν να λένε πόσο άσχετος ήταν, πόσο δεν καταλάβαινε τη δουλειά. Έβγαζαν οι φυστάμενοι τη δουλειά και αυτός παρουσιαζόταν ότι την έκανε αυτός ενώ την έκαναν οι φυστάμενοι του, και μάλιστα τους έκανε τρομερές παρατηρήσεις, τους προσέβαλε. Τους έλεγε άσχετους, άχρηστους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή όλα αυτά που ήταν αυτός τα έλεγε στους υφιστάμενους του, οι οποίοι μίλησαν οι άνθρωποι μετά. Ενώ μίλησαν στην πρώη γυναίκα του, μετά που τη χώρισε, της είπαν, κοίταξε, και εμείς αυτά ζούσαμε. Εγώ φυσικά που τον είχα γνωρίσει, κατάλαβα πως ήταν ένας ξερόλας ψευτοπαλικαράς. Μαζί είχα γνωρίσει το ζευγάρι. Δεν τους ήξερα πριν συναντηθούν, μαζί τους είχα γνωρίσει και έλεγα πως αυτή η τόσο καλλιεργημένη γυναίκα, η τόσο κομψή πνευματικά, δεν μιλάω για την εξωτερική κομψότητα μόνο, έτσι μια κομψή ψυχή, πως είναι με αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι, ας μου επιτραπεί ο όρος, σας σατράπης, δεν ξέρω. Δηλαδή έβλεπες εκεί τη διαφορά της μέρας με τη νύχτα και έβλεπες αυτή τη γυναίκα να είναι προσιλωμένη πάνω του και αυτός να την κοροϊδεύει, να κάνει αστεία
και καλά αστεία, δηλαδή νέγκινγκ εις βάρος της, να λέει ότι είναι ήρωας που είναι μαζί της και να λέει και ένα φιλαράκι του που είχε, το οποίο είναι έτσι πολύ παρομοίου είδους. Ναι, οι νάρκισοι μπορεί να κάνουν παρέα, ναι. Μπορεί να κάνουν παρέα οι νάρκισοι. Αλλά δεν κάνουν ιδιαίτερα στενή παρέα. Κάνουν μία συμμαχία για να θίξουν άλλους ανθρώπους. Εάν θα μπουν σε μία σχέση πιο προσωπική μεταξύ τους, δείτε το βίντεο, δύο νάρκισοι μαζί τη σχέση κάνουν. Τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και εξήγησα στην κοπέλα αυτή που μιλούσαμε προχθές. Της λέω, κόρη, έχεις αποδεχθεί τη λαθεμένη εικόνα που σου έδωσε αυτός για σένα, η οποία στην ουσία αντιστοιχεί στον ίδιο. Και της λέω, αν κάτσεις να αναλύσεις τα χρόνια όλα που είσαστε μαζί, εσύ είσαι αυτή που ουσιαστικά έδινες όλων των ιδεών την ασφάλεια στη σχέση, ακόμη και τη συναισθηματική ασφάλεια, ακόμη και τη ψυχική ασφάλεια και την κοινωνική ασφάλεια, όχι μόνο την οικονομική, εσύ είσαι που τα έδινες όλα αυτά, και όμως αυτός σου έκανε πλήση εγκεφάλου και σου έλεγε συνέχεια ότι χωρίς εμένα δεν θα τα καταφέρεις, χωρίς εμένα δεν μπορείς, δεν θα μπορείς χωρίς εμένα π.χ. να πας στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε αυτός στο σούπερ μάρκετ και της λέει, εσύ τώρα έχει τόσα χρόνια να πας στο σούπερ μάρκετ, τον καιρό είμαστε μαζί, εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, πώς θα ψωνίσεις το σούπερ μάρκετ, πώς θα κουβαλάς τα ψώνια αν δεν με είχες εμένα. Και της λέω, κάθισε και σου είπε ένα σωρό βλακίες, σου έκανε μια πλήση εγκεφάλου για το ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος ανίκανος να διαχειριστείς τις υποθέσεις της ζωής σου μόνη σου. Στην ουσία το μόνο που έκανε ήταν να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και η γυναίκα του στέλνει και λεφτά για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Ναι. 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 Το έδινε την πιστοτική της για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, μάλιστα. Δηλαδή αυτή το πλήρωνε το σούπερ μάρκετ, αυτός έκανε το ψώνισμα. Αυτή πλήρωνε τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας κλπ. Και αυτός της έφερνε μια στο τόσο ακριβά δώρα. Δώρα επώνυμα. Για να δείχνει, κοίτα, εγώ έχω πάρει στη γυναίκα μου διαμαντένια σκουλαρίκια. Εγώ έχω πάρει στη γυναίκα μου μια επώνυμη τσάντα. Έχω πάρει στη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, ένα φουλάρι του οίκου τάδε που στοιχίζει τόσα. Για επίδειξη. Ενώ στην ουσία τα οικονομικά του γάμου τα κρατούσε η κοπέλα. Λοιπόν, είναι άρχισε. Έχουνε μέσα τους το χάος. Έχουνε μέσα τους τρομερά άσχημα αρνητικά συναισθήματα και κομπλεξιλίκη. Και όταν συνδέονται με άλλους ανθρώπους, προβάλλουν αυτά τους τα αποθυμένα και αυτό το χάος στους άλλους ανθρώπους. Αν οι άλλοι άνθρωποι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχουν μία τάση προς συνεξάρτηση, είναι πολύ πιθανόν ασμένος, δηλαδή με ευκολία και χωρίς αντίδραση και αντίσταση, να αποδεχθούν αυτή την αρνητική εικόνα που τους δίνει ο νάρκισσος για τον εαυτό τους, που είπαμε ότι ισχύει για τον ίδιο, αλλά δεν θέλει να το αποδεχτεί και το προβάλλει πάνω στους άλλους, να εσωτερικεύσουν αυτή την προβολή, να πιστέψουν την πλήση εγκεφάλου που τους κάνει ο νάρκισσος, ότι είναι ανάξι αγάπης, ανάξι σεβασμού, ανάξι χαράς κλπ. Και να βυθιστούν μέσα στα σκοτάδια του μυαλού ενός νάρκισσου και στην ουσία να κάνουν αυτό που έχουμε πει πολλές φορές για τους νάρκισσους, ότι βάζουν τους άλλους να κάνουν τις δικές τους δουλειές για αυτούς. Όχι. Όταν εντοπίσουμε την προβολή, τότε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και της καθημερινής προσπάθειας, θα μάθουμε να λέμε όχι στο να προβάλλει οποιοδήποτε τα αποθυμένα του πάνω μας και θα κάνουμε συνειδητή προσπάθεια για να κάνουμε την αντίθετη πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή, να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε αυτή την αρνητική εικόνα που μας έχει δοθεί και να αγαπήσουμε ξανά τον εαυτό μας ή για πρώτη φορά τον εαυτό μας, να χτίσουμε δηλαδή μια υγιή αυτοεκτίμηση και άμυνες προκειμένου να μην πέφτουμε θύματα των προβολών του κάθε ακαλλιέργητου ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου ο οποίος τεμπελιάζει να λύσει τα ζητήματά του και τα προβάλλει πάνω στους άλλους. Ελπίζω αυτό το βίντεο να έχει κάνει ξεκάθαρο το πώς λειτουργεί η προβολή στις σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης. Εύχομαι να βρούμε τη δύναμη και όσοι τη βρήκαμε να συνεχίσουμε να τη βρίσκουμε
για να λέμε όχι σε οποιαδήποτε προβολή από οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος νομίζει ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, ενώ στην πραγματικότητα μέσα του νιώθει τόσο άσχημα για τον εαυτό του που δεν το αντέχει και θέλει να, μας το, να το προβάλλει πάνω μας ώστε να μην νιώθουμε εμείς καλά για τον εαυτό μας. Αμήν.